σήμερα νέα στοιχεία αλλά και πληροφορίες που ρίχνουν άπλετο φως, θα έλεγα, σε υπόθεση που αφορά δύο δημόσιους παιδοκαρδιολόγους που καταγγέλθηκαν ότι συνεργάζονται με συγκεκριμένο ιδιωτικό κέντρο. Έγκυρες πηγές αναφέρουν πως αναμένεται να διαταχθεί διοικητική έρευνα για τυχόν διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων από τους δύο γιατρούς και συγκεκριμένα εάν είχαν ή όχι οικονομικό όφελος από φερόμενη συνεργασία τους με τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, η εφημερίδα μας κατέχει και δημοσιεύει περιεχόμενο επιστολής της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας προς δύο ιδιωτικά κέντρα, με την οποία τα ενημερώνει ότι ακυρώνονται οι συμμετοχές τους σε διαγωνισμό προσφορών για παραπομπή 13 περιστατικών με καρδιολογικά προβλήματα έπειτα από την υποβολή της προαναφερθήσας καταγγελίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, Νικητά, πριν από λίγες ημέρες προωθήθηκαν προς έγκριση στο γραφείο της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου αποφάσεις της Επιτροπής Ειδικών Παιδοκαρδιολογίας για παραπομπή 13 σοβαρών παιδοκαρδιοχειρουργικών περιστατικών στον ιδιωτικό τομέα για επιχορηγούμενες θεραπείες που δεν παρέχονται στο δημόσιο τομέα. Βάσει του σχεδίου παροχής οικονομικής αρρωγής στο δημόσιο, η διεύθυνση των επιδετούμενων ασθενών του Υπουργείου προκήρυξε διαγωνισμό προσφορών. Τώρα, τα ιδιωτικά κέντρα που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες, Νικητά, στην Κύπρο ήταν τρία. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα εξ αυτών ενημέρωσε πως δεν μπορούσε να συμμετάσχει, οπότε έμειναν δύο. Καθώς εκκρεμούσε η απόφαση για την ανάθεση των 13 παραπομπών στα υπόλοιπα δύο ιδιωτικά κέντρα, το ένα κέντρο, Νικητά, κατάγγειλε το άλλο κέντρο ότι συνεργαζόταν με δύο παιδοκαρδιολόγους δημόσιου νοσοκομείου, όπου φέρεται να είχαν εξεταστεί αρχικά τα 13 περιστατικά. Η καταγγελία που υποβλήθηκε τη Δευτέρα στο γραφείο της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας, στο γραφείο του Γενικού Ελεκτή αλλά και στον αρχηγό της αστυνομίας, συνοδευόταν από έγγραφα βάσει των οποίων οι δύο γιατροί φιγουράρουν ως συνεργάτες στην επίσημη ιστοσελίδα του καταγγελόμενου κέντρου. Σημειώνεται, Νικήτα, ότι η νομοθεσία απαγορεύει σε δημόσιους υπάλληλους να έχουν οικονομικό όφελος από τον ιδιωτικό τομέα. Σίγουρα, ναι, μάλιστα. Ναι, και αφού προωθήθηκε αυτή η καταγγελία, και αφού την εξέτασε, το Υπουργείο έστειλε επιστολές στα δύο υποψήφια νοσοκομεία και τους ενημέρωσε, τις επιστολές αυτές τις κατέχουμε και τις δημοσιεύουμε σήμερα, και τις πληροφορεί τα δύο κέντρα αυτά ότι οι προσφορές τους ακυρώνονται. Επίσης, για να αναφέρουμε επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από την εξέλιξη αυτή και την ακύρωση της προσφοράς, οι 13 ασθενείς παιδιά αναμένεται να παραπευθούν για θεραπεία σε κέντρο του εξωτερικού. Ενώ, όπως προαναφέραμε, οι δύο γιατροί αναμένεται να διερευνηθούν για ενδεχόμενα πειθαρχικά αδικήματα. Λοιπόν, άλλη μια υπόθεση σιγά σιγά έρχεται και αυτή στο φως της δημοσιότητας. Είναι πολλά τα μέτωπα, Κυριάκο, και θα πρέπει πλέον να δούμε πότε θα κλείσουν κάποια από αυτά. Για να αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν και οι υποθέσεις. Ναι, οι αποκαλύψεις και οι υποθέσεις και οι καταγγελίες, φαίνεται ότι πλέον ο κόσμος έχει ενθαρρυνθεί από τις διάφορες υποθέσεις και υποβάλλονται συνεχώς καταγγελίες, χωρίς να πρέπει να υιοθετούμε οτιδήποτε, αλλά είναι καλό σίγουρα, να διερευνηθούν να τα αποδειχθεί... πάντα, να διερευνηθούν. Και θα ήθελα να σημειώσουμε επίσης ότι πρέπει να τονίσουμε ότι στην υγεία πολλοί γιατροί έχουν προσφέρει πάρα πολλά και έχουν σώσει ζωές. Αυτό δεν πρέπει να μειώνεται. Απλά συνήθως αυτές οι καταγγελίες που διερευνούμε τον τελευταίο καιρό αφορούν διασπάθηση χρήματος. Είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν αμφισβητήθηκε ποτέ η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Λοιπόν, μάλιστα, αν προκύψει κάτι άλλο θα μας το μεταφέρει. Σε ευχαριστώ.